Δεν πάει κανένα, κοιτάει τι καρέκλε και φεύγει. Δεν πάει στην πόρτα γι' αυτό. Καλά, εμείς πάνε στην πόρτα. Εμείς την πατήσαμε έτσι. Θα τους αδείξει πάνε ο Άγιος μου. Γιατί μας δεύτηκαμε όλοι μαζί γι' αυτό. Τώρα ο Σύφης λείπει του Μιχάλης. Εγώ ήξερα τις απόλυτες που μου βγάλει τις καρέκλες και για να μην υπηρέσα τους πήγα λέω θα βάλω 5-10 καρέκλες μέσα να καλύπτει, θα τις βάλω πάλι έξω. Έτσι εύκολο. Βλέπω το χαρτί ότι αναφέρει ότι ο Μιχάλης Κωνσταντίνο. Αύριο αν την βάφανε, σήμερα δεν σου πήγαν. Δέκα καρέκλες, βάζα με τις για μια ώρα δεν ρωτήθηκε. Τέλο πάντων, σου πήγα. Πήγα. Για αυτό είναι και νωρί. Λοιπόν, Εκθέτει εσκήνωση του Ιδρύου και βάζει του εμάς από πάση συγκλήρως και εξάζει του Ιδρύου. Να βρεθούμε με το μυαλό μας ψηλά εκεί που υψώθηκε ο Σταυρός του Κυρίου. Και δίπλα να ατενίσουμε βέβαια και τους άλλους δύο Σταυρούς. Τον ένα από δεξιά και τον άλλο από αριστερά. Ο Θεάνθρωπος βρίσκεται ανάμεσα σε δύο κακούργους. Βεβαίως βρήκε την πραγμάτωσή της η προφητεία του προφήτη Ισαΐα που λέγει ότι και μετά ανώμων ελογίστη. Ότι δηλαδή ο μεγάλης βουλής άγγελος, αυτός που έφερε τη μεγάλη βουλή της Αγίας Τριάδος στον κόσμο, το κεφάλαιο της σωτηρίας, όπως λέμε, αυτός ανέβηκε επάνω στο Σταυρό και μάλιστα επούσια. Όμως ένας που είχε σχεδιάσει το τρόπο που θα έφευγε ο Κύριος από τον κόσμο σαν άνθρωπος, είχε σχεδιάσει και τα πρόσωπα μες τα οποία θα βρισκόταν κατά τις στιγμές που θα έφευγε ο Κύριος από τον κόσμο. Βεβαίως στο σχέδιο του Θεού ήταν όλα αυτά, αλλά ο υπηρέτης του κακού είχε μεγάλη τη χαρά. Γιατί επρόκειτο να οδηγήσει τον άνθρωπο Ιησού Χριστό, όχι τη θεότητά του, ούτε συλλαμβάνει τη θεότητα, ούτε πάσχει θεότητα, ούτε υποφέρει, ούτε θανατώνεται. Τελείωσε. Ούτε γεννιέται από άνθρωπο η θεότητα. Από την Παναγία γεννήθηκε άνθρωπος. Και μάλιστα άνθρωπος που και τα μεγάλα γράμματα αν χρησιμοποιήσουμε να γράψουμε άνθρωπος δεν φτάνουν να γράψουν την ποιότητα του άνθρωπου. Είναι ο άνθρωπος
και μάλιστα είναι ο Θεάνθρωπος. Λοιπόν, βρέθηκε ο Χριστός σύμφωνα με τη βουλή του Θεού και τη δική του βουλή, του Κυρίου δηλαδή, επάνω στο Σταυρό. Οι πατέρες της Εκκλησίας την Μεγάλη Παρασκευή που υψώθηκε ο Σταυρός του Κυρίου επουδενή με κανένα τρόπο δεν δέχονται να χαρακτηρίσουν την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής πένθιμη ημέρα. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει «Εορτήν άγομεν σήμερον». Σήμερα, ημέρα Μεγάλη Παρασκευή, εορτή έχουμε, χαρά και όχι πένθος. Αυτό σημαίνει εορτή. Ο ημέτερος δεσπότης επί του Σταυρού την χάνει της ύλης πεπαρμένος, λέει ο δικός μας ο δεσπότης, ο Κύριος μας είναι πάνω στο Σταυρό καρφωμένος με καρφιά. Και μη παραξενευτείς εάν εορτάζουμε και δεν σκυθροπάζουμε. Εάν έχουμε χαρμόσυνη ημέρα και όχι ημέρα σκυθροπή, ημέρα πένθους και λύπης. Να το καταλάβουμε καλά αυτό. Και όμοια ακριβώς, όμοια ακριβώς, όλοι όσοι θυσιάστηκαν στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όλοι οι μάρτυρες που έχησαν το αίμα, το αίμα τους και παρέδωσαν το πνεύμα τους θυσιαζόμενοι, κατά την ημέρα της θυσίας τους δεν σκυθροπάζει η Εκκλησία μας, δεν έχει βαρύ πένθου σύννεφο, αλλά έχει εορτή. Χαρμόσυνη λοιπόν είναι η Σταύρωση, χαρμόσυνες είναι και οι μνήμες όλων των Αγίων. Μην ξεχνάμε ότι δία του θανάτου όλοι οι μάρτυρες πορεύτηκαν στη χώρα των ζώντων, εν χώρα ζώντων, λέει Εκκλησία μια ευχή, στην κηδεία, λέει κατάδοξον αυτόν εν χώρα ζώντων. Δεν κάνει καθόλου μνήμα, δεν υπενθυμίζει να πει πήγε κάπου και πάει ξεχάστηκε, αλλά εκεί που ζουν εν χώρα ζώντων. Εδώ είναι χώρα κλαδμόνος. Κλαδμόνος. Εδώ κλαίμε και υποφέρουμε και πονάμε. Εδώ πληρώνουμε το χρέος μας. Δεν έχεις βαγγέλη. Και αφού πληρώνουμε το χρέος μας εδώ, χρέος είναι να πονάμε και να σκυθροπάζουμε. Για τον εαυτό μας. Και για ό,τι κακό έχουμε πάνω μας.
Θέλω να θυμίσω. Λέγει, τι λέγει ο Χριστός στην αρχιερατική του προσευχή. Συγκεκριμένα, λίγο πριν σταυρωθεί, μια μέρα, δεν ξέρω πόσο είναι, κάνει την προσευχή του και ζητάει στην προσευχή του όλη η στάνη του να γίνει μία. Σε παρακαλώ, πατέρα μου, ή να πάντες εν όσοι. Σε παρακαλώ να γίνουν όλοι ένα. Αυτό που λέει αλλιώς η Εκκλησία, ένα βάπτισμα, μία πίστη. Ψυχή και καρδία να έχουν ένα περιεχόμενο μέσα. Το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ένα, ζητάει πρώτον αυτό. Και δεύτερον, Πάτερ, Πάτερ, δόξασόν με τη δόξη ή ήχον σαν άνθρωπος έκανε την προσευχή του του παραδοθεί, πρώτο σου γευθεί. Και λέει και ζητάει, δόξασέ με, με τη δόξα που είχα πριν κατέβω στον κόσμο, όταν ήμουν κοντά σου. Με τη δόξα αυτή που έσχεσαι ο ίδιος ο πατέρας. Δόξασέ με, με εκείνη τη δόξα. Επαναλαμβάνω, ο άνθρωπος Χριστός προσεύχεται στον πατέρα να του χαρίσει τη δόξα αυτή τη θεϊκιά που είχε στον ουρανό επάνω, δίπλα στον πατέρα, δίπλα στον πατέρα. Και όταν λέγει δόξα, εννοεί ο Κύριος μας το σταυρό του Κυρίου. Το σταυρό του το ονομάζει. Καλησπέρα. Το ονομάζει δόξα. Λοιπόν. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Το σταυρό, επαναλαμβάνω λοιπόν, ότι το ονομάζει δόξα. Χτυπάει όλο το φως. Γιατί το ονομάζει το σταυρό δόξα. Λέει, αυτή είναι η δόξα μου. Αυτή είναι η δόξα μου. Εμείς, να πάμε λίγο πιο πίσω, λέμε την ημέρα του Ευαγγελισμού, σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιο. Σήμερα γιορτάζουμε την ουσία, το κεφάλαιο, το ένα και μοναδικό, της σωτηρίας μας, που σωθήκαμε. Και ο σταυρός του Κυρίου, και ο σταυρός του Κυρίου είναι η δόξα του, η δόξα του Κυρίου. Γιατί είναι το κεφάλαιο της σωτηρίας μας. Τι δείχνει, τι μας δείχνει ο σταυρός του Κυρίου μας. Σίγουρα είναι η δόξα του, γιατί ο Κύριος νίκησε με το σταυρό το θάνατο. Και ο σταυρός από τότε που ο Κύριος θυσιάστηκε έπαυσε να είναι όργανο. Επαναλαμβάνω, ο σταυρός του Κυρίου
έπαυσε να είναι όργανο ή μέσο καταδίκης, αφού τότε όσοι στο εβραϊκό έθνος ήσαν για εκτέλεση, αυτό ήταν το μέσο εκτελέσεως, μέσο καταδίκης, κατάρας που οδηγούσε στο θάνατο. Σταυρός λοιπόν ήταν τότε μέσο κατάρας. Εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας, λέει ένα τροπάριο, μας εξαγόρασες, έκανες εξαγορά. Τι εξαγόρασες? Κάποιους εγμαλώτους, συγμαλώτους της αμαρτίας. Με τι τους εξαγόρασε? Με την κατάρα, θυσιάζοντας το σταυρό, το τίμιό του αίμα. Το τίμιό του αίμα. Ο σταυρός, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι το κεφάλαιο της σωτηρίας μας. Ο σταυρός είναι υπόθεσης μυρίων αγαθών. Προϋποθέτει να μας δωρήσει, ή και αυτός ο ίδιος σταυρός που κάνουμε είναι η αιτία μυρίων αγαθών. Είμαστε, λέει, πριν σταυρωθεί ο Κύριος, έκτοτη, έκτοτη, λέμε αυτός είναι έκτοτος από το θρόνο. Διωμένος, κατεβασμένος, έκτοτος. Και εμείς είμαστε έκτοτη από το θρόνο της Βασιλείας του Θεού. Από τη Βασιλεία του. Ο Σταυρός μας έβαλε να ξανακάσουμε πάλι στο θρόνο επάνω. Είναι μέσω επανόδου και επανατοποθετήσεως επί του θρόνου της δόξης του Θεού. Εκεί που είναι και ίδιος ο Θεός. Πριν σταυρωθεί ο Κύριος, όλη η ανθρωπότητα βρισκόταν στην πλάνη. Όλη η ανθρωπότητα βρισκόταν στην πλάνη. Μη μας ξεφεύγει από τη μνήμη ότι ο Κύριος είπε ότι εγώ ημί ο ποιμήν ο καλός, και σαν καλός ποιμήν περνούσε βουνά και λαγκάδια και γαράδρες για να βρει το πλανόμενο πρόβατο, το καμπαμένο πρόβατο. Κάτω και πίσω από το πρόβατο που πλανιέται στις γαράδρες και στα λαγκάδια και ο λύκος παραμορεύει να το φάει, είναι ο Α, ο Β, εγώ και όλη η ανθρωπότητα που ήταν στα νύχια της πλάνης. Στα νύχια της πλάνης. Τότε λοιπόν ο Κύριος βρήκε την πλανεμένη ανθρωπότητα, το πλανόμενο πρόβατο, το γύρισε πάνω στους ώμους του, κουβαλώντας το σταυρό, στη στάνη, στη βασιλεία του Θεού, στη βασιλεία τη δική του. Χωρίς το σταυρό η ανθρωπότητα και ο καθένας μας θα είμαστε χωρίς κανένα νόημα, χωρίς ουσία επάνω στη γη. Και ποιος ξέρει πώς θα είμαστε άραγε. Ποιος ξέρει πώς θα είμαστε άραγε. Ο Σταυρός
σημαίνει σωτηρία του κόσμου όλου. Του κόσμου όλου. Εάν είμαστε κρατημένοι γερά, αγκαλιασμένοι με το Τίμιο Σταυρό, έχουμε τη σιγουριά, την απόλυτη, εδώ ισχύει το απόλυτο. Ας είμαστε άνθρωποι, ο Σταυρός είναι απολύτου δυνάμεως. Έχουμε τη σιγουριά την απόλυτη ότι δεν μπορεί, δεν έχει τη δύναμη να μας προσβάλλει καμία εχθρική αντίθετη δύναμη. Καμία. Δεν μας σώζουν οι πολιτικές, δεν μας σώζουν οι διπλωμάτες, έλεγε ο Γιώργος Παΐσιος, την Ελλάδα την αγαπάει ο Θεός και είναι επειδή είναι ορθόδοξη, επομένως εφόσον την αγαπάει ο Θεός και είναι υψωμένος ο Τίμιος Σταυρός, οι άνθρωποι ενεργούν όσο άχρηστοι κι αν είναι, οι πολιτικοί εννοώ, όσο άχρηστοι κι αν είναι, ενεργούν χωρίς να καταλάβουν, εκτελώντας τη βουλή του Θεού. Εκτελώντας χωρίς να καταλάβουν. Ό,τι καλό προέρχεται από πολιτικούς είναι εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι την αδυναμία την ανθρώπινη ο Θεός την κουμαντάρει και γίνεται δύναμη. Χωρίς να καταλάβουν. Όλα τα άλλα δεν χρειάζονται συζήτηση. Ζούμε λοιπόν και υπάρχουμε και αναπνέουμε γιατί βασιλεύει σε λίγες ψυχές ανθρώπων η Βασιλεία του Θεού και το σύμβολο της Βασιλείας του Θεού, ο Σταυρός του Κυρίου. Σύμβολο της Βασιλείας του Θεού είναι ο Σταυρός του Κυρίου. Άρα λοιπόν από την πλάνη ελευθερωθήκαμε με το Σταυρό. Με το Σταυρό σωθήκαμε και ο Σταυρός έφερε την αλήθεια στον κόσμο. Ο Σταυρός έφερε την αλήθεια στον κόσμο. Πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, έχουμε εκκλησιαστεί. Και έχουμε ακούσει να ανακοινώσκεται το Ευαγγέλιο στη Μεγάλη Παρασκευή που ομιλεί για τον Κύριό μας επί του Σταυρού και για τους δύο ληστές που είναι δεξιά και αριστερά. Εκεί παρατηρούμε οι Ευαγγελιστές να ομιλούν και να λένε ότι από τη μια πλευρά οι δύο ληστές ότι ηρωνεύονταν τον Κύριο, ονίδιζον αυτόν. Ονίδιζαν έχει να πει, τον έβριζαν. Ονίδιζον σημαίνει βρίζω, χλεβάζω, εμπέζω και από τη μια και από την άλλη. Από την άλλη, ένας άλλος Ευαγγελιστής λέει ότι αυτό που ήταν δεξιά
του είπε για μια στιγμή εκείνο που ακούμε στην εκκλησία μας σε κάθε δύο λειτουργία. Μνήστητη μου Κύριε, όταν έρθει η Βασιλεία Σου. Αυτό καθόταν δεξιά. Ο αριστερή του είπε ξεκάθαρα ότι αν είσαι Υιός του Θεού, κατέβα ψαυρό, σώσε τον εαυτό σου, σώσε και εμάς. Βέβαια, εάν είσαι, αλλά δεν είσαι για να σωστό σταυρό επάνω, δεν πίστευε ότι είναι Υιός του Θεού. Τότε λέγει ο άλλος ληστής, γυρίζει και απαντάει στο ληστή που ονείδησε τον Κύριο, που τον ενέπεσε και του λέγει αλίμονό σου ή μάλλον εμείς οι δύο καλώς πράξαμε. Ναι. Σύμφωνα με εκείνα που πράξαμε, απολαμβάνουμε. Τα έργα που κάναμε ήταν άξια για εκτέλεση, για σταυρό. Αυτός τι κακό έκανε και στο σταυρό επάνω. Εδώ παίρνει θέση υπεράσπισης. Θέση υπεράσπισης. Θέλω να προσέξουμε λίγο. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Τα μελετήματα, αυτά που διαβάζουμε και τα γεγονότα που ζούμε στην Εκκλησία μέσα ή τα ακούμε και φεύγουνε και είναι σαν να μην τα ακούσαμε ή να μην τα είδαμε ή τα ακούμε και λέμε μου τα ξαναθύμισε πάλι η Εκκλησία και πέρασαν σαν γεγονότα που τα μελέτησε η Εκκλησία και περιμένω του χρόνου να τα ξανακούσω ή τα ακούμε και τα βλέπουμε και μας κόβει κρύος υδρότας τώρα εγώ ανέφερα τρεις περιπτώσεις και θέλω να σταθώ στην τρίτη περίπτωση που είπα ή μας κόβει κρύος υδρότας. Και είπα, τα μελετήματα, η μελέτη αυτών που η Εκκλησία μας προσφέρει στις ακολουθίες ή και η μελέτη που κάνουμε σπίτι μας της Αγίας Γραφής, πάω σε τέτοια γεγονότα και σε άλλα γεγονότα, είναι δυνατόν να μην αντιπαρέλθουν. Τα διάβασα και πέρασα. Είναι δυνατόν να αφήσουν όχι μνήμη, αποτυπώματα ζωής. Πάνω στην καρδιά να αφήσουν χνάρια ζωής. Αυτό όντως γίνεται. Και σ' άλλους γίνεται λίγο, σ' άλλους γίνεται πολύ, σ' άλλους πάρα πολύ, σ' άλλους πλήρωμα ζωής. Ανάλογα με την προσφορά της διάθεσης. Πόση προσφορά διάθεσης δίνεις, λοιπόν, άλλο τόσο μερίδιο ζωής πνευματικής παίρνεις. Επαναλαμβάνω, είναι γεγονότα που αφήνουν την περπατησιά του Κυρίου του ίδιου. Όταν λέμε αποτυπώματα ζωής, ζωή είναι ο Κύριος. Άρα αφήνει ο Κύριος αποτυπώματα από τη ζωή του μέσα στη δική μας καρδιά. Και άλλωστε αυτό το νόημα έχει κάθε εορτή. Και ο ερχομός του Κυρίου αυτό ήθελε να κάνει. Ήθελε να μας ανοίξει τα μάτια, το νου, τα αυτιά. Γι' αυτό λέει ο Παύλος,
οφθαλμός ουκ είδε. Αυτά που το μάτι δεν, τούτο το μάτι, δεν τα έχει δει, τα είδε. Ους ουκ ήκουσε. Και αυτά που το αυτή, τούτο, δεν τα έχει ακούσει, τα άκουσε. Και επί καρδία ανθρώπου ουκ ανέβη. Και στην καρδιά του ανθρώπου δεν πέρασαν ποτέ, ώστε να γίνουν πρακτικό βίωμα ζωής. Πρακτικό βίωμα ζωής. Λέγει εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος, το έχετε καταλάβει, θα το πω στη γλώσσα τη δική μας, την απλή, ότι ο Σταυρός έκανε τη γη ουρανό. Έκανε τη γη ουρανό. Αφού υπάρχουν στον κόσμο αυτό, μη κρίνουμε από τον εαυτό μας, καήκαμε. Αλλά η πραγματικότητα λέει άλλο, αυτό λέει ο Δωρός Χρυσόστομος. Υπάρχουν άνθρωποι που από τότε που ήρθε ο Χριστός, σε όλες τις γενναίες, περπατάνε εδώ στη ζωή και ζούνε σαν να ζούνε σαν άγγελοι στον ουρανό επάνω. Σαν άγγελοι στον ουρανό επάνω. Και αιτία είναι ο Σταυρός του Κυρίου. Και αιτία είναι ο Σταυρός του Κυρίου. Η θυσία του Κυρίου πάνω στον Γολγοθά. Κοιτάμε λοιπόν το ληστή, το δεύτερο, που είναι δεξιά. Αυτός τον βαραίνει μία ζωή εγκλήματος. Μία ζωή από ληστείες. Δύο ληστά ήταν από μία μεριά. Μία από τη μία σε την άλλη. Ναι. Ναι. Αλλά από δεξιά μιλάμε τώρα. Ναι. Και τον άλλο τον βαραίνει το ίδιο, το ίδιο βάρος του και τον άλλο από τη δεξιά μεριά. Αλλά από τη δεξιά μεριά αισθανώ το βάρος μεγάλο. Εδώ είναι αυτό που δεν περιγράφει η γλώσσα του ανθρώπου και δεν συλλαμβάνει το ανθρώπινο μυαλό, κύριε Σταμάτη. Ποιο? Να είσαι φωνιάς μια ζωή ολόκληρη. Μια ζωή, δηλαδή να έχεις βουτυχτεί μέσα στο αίμα. Να έχεις την πόρωση τέτοια που να πιστεύεις ότι αυτό είναι η ζωή. Το έγκλημα και να βρίσκεσαι τώρα σε μια στιγμή, λέει ένα τροπάριο της Μεγάλης Πέμπτης, μια ροπή, δηλαδή σημαίνει ένα τάκ επάνω στο σταυρό και ο νηστής στο παράδεισο βρέθηκε. Στο παραπέντη. Στο παράδεισο βρέθηκε. Εδώ λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, τον θαυμάζει τον ληστή, το που είναι στα δεξιά, που είπε στον ληστή, «Ει, στοπ, καλά να πάθουμε εμείς. Κάναμε αυτό, αυτό, αυτό και αυτό». Αυτός τι έκανε και είναι σταυρωμένος τώρα, τίποτα δεν έκανε. Το αντίθετα, όλα καλά έκανε, γέμισε την Ιουδαία. Να προσέξουμε κάτι. Ο Κύριος είναι ο αρχιερέας. Οι αρχιερείς μας και οι ιερείς μας από την Αποστολική εποχή μέχρι σήμερα και ο αιώνας από εκεί αντλούν το αξίωμά τους, την ιεροσύνη και αρχιοσύνη. Είναι ο αρχιερέας. Αναγνωρίζει τον Κύριο ως αρχιερέα, εξομολογείται τα αμαρτήματά του μπροστά εκείνη την ώρα, κάνει εξομολόγηση. Δίκαια απολαμβάνουμε την τιμωρία, λέει. Κάναμε αυτά και αυτά. Και μετά από το δίκαια γυρίζει και λέει, συγχώρεσέ με, νήσε τι μου Κύριε, πάρε στο παράδεισο, ζητά συγγνώμη. Μπορούσε ο Κύριος να μου τη δώσει τη συγγνώμη που γι' αυτό έρθε στον κόσμο.
Και πάνω στο σταυρό, λέει ο Δώρος Χρυσόστομος, πέρασε από το νου του μέσα στις πληγές ήταν και ο ληστής. Καρφωμένος, δεμένος στο σταυρό επάνω και καρφωμένος μάλλον. Και γεμάτος πόνο και εκείνος. Πώς τον άφησε ο πόνος και δεν ήρθε ότι είναι ο βασιλιάς του ουρανού και της γης. Και ζητάει από αυτόν το βασιλιά του ουρανού της γης να του πάρει κοντά του. Μνήστη μου κύριε εν τη βασιλεία σου. Εξομολογήθηκε πρώτα, πήρε την άφεση και τον διαβεβαιώνει και του λέει τώρα έλα μαζί μου στον παράδεισο. Αυτός είναι ο δεξίος, τώρα ο αριστερός. Δεξιά. Ο αριστερός και τον αριστερά δεν χρειάζεται. Αφού μόνος του ξέγραψε τον εαυτό του. Αφού τον κορόιδεψε. Και το πιο καταπληκτικό είναι ότι και οι δύο έβλεπαν και άκουαν από τον όχλο. Περνούσε ο όχλος και φώνασε. Αν είσαι γιος του Θεού, κατέβα. Σώσ' τον εαυτό σου. Άλλοι ερχόντουσαν και τον βλαστημάγανε. Άλλος από τον και του τρύπαγε με τη λόγη το στήθος. Άλλος το πόδι ξύδι. Αυτά τα βλέπανε και οι δύο. Και ο άλλος που τα δεξιά τα έβλεπε. Αλλά δεν μπορούσε να καταλάβει πως όλα αυτά σε αυτόν που δεν έκανε τίποτα. Που δεν του τέριασαν. Πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα. Ότι ανέβηκε στο σταυρό ο Χριστός και για τον ληστή. Και για τον ληστή. Δεν ανέβηκε τυχαία στο σταυρό, ανέβηκε για να τον βρει εκεί πέρα τον ληστή. Όταν λέμε λαγκάδια και τα αρέστα και χαράδες, εκεί είναι ο σταυρός που τα λέει όλα και ένα πράγματα. Ανέβηκε και για τον ληστή. Θυμάμαι, μου έλεγε ένας άγιος άνθρωπος, γιατρός ήταν, ελεήμων. Ήρθε και εξομολογήθηκε στον πατέρα Ιερώνυμο που ήταν στην ανάληψη επάνω στο εφημέριος, ηγούμενος Αγιονόρος ήταν, τον είχαν εξορίσει τα παλιά τα χρόνια, εξορία θεωρούσαν να το στείλει στον κόσμο. Εξορία. Στην Αθήνα μέσα στο σύνταγμα για εξορία. Τον πατέρα Ιερώνυμο, άγιος άνθρωπος. Πήγε, εξομολογήθηκε ένας. Το βράδυ και του λέει, έλα αύριο πρέπει να κοινωνήσεις. Όταν βγήκε έξω είπε, μου είπε να πάω να τα έρθω να κοινωνήσω αύριο. Πάνε και το πιάνουν όλοι μαζί το γέροντα. Το ίδιο βράδυ, παππούλι του λέει. Αυτός άνθρωπος είναι, που δεν ξέρω, 80-90 χρόνια πόσο ήταν. Έχει κάνει του κόσμου και τα κορόιδευε και τα πράγματα. Τον άφησε να κοινωνήσει. Δεν γράφει το βιβλίο. Ή δεν θυμάμαι εγώ, τον άφησε να κοινωνήσει. Τον άφησε. Κοινωνάει το πρωί, βγαίνει την εκκλησία, του φκά το έπεσε. Πέθανε. Γνώριζε ο παππούλης με μήνυμα από τον Θεό, ο πατριερώνυμος Σιμωνοπετρίτης, ότι μήνυμα από τον Θεό να κοινωνεί, γι' αυτό και πήγε, εξομολογήθηκε. Δεν ήταν, φαίνεται η ώρα του, θα τον ληστεί. Έπεσε μετά, με τη διαφορά και πήγε, έφυγε. Λέμε λοιπόν ότι ο σταυρός του Κυρίου είναι η δόξα του Κυρίου και η δόξα δική μας. Και η δόξα δική μας. Χωρίς σταυρό κανένας δεν μπαίνει στον παράδεισο. Χωρίς σταυρό. Θα πεις εσύ σηκώνεις σταυρό. Παρακαλάω τον Κύριο. Παρακαλάω τον Κύριο. Του λέω ισχύει για όλους. Για όλους τι. Στα γερατιά μου ή αν είναι και πριν τα γερατιά και κάποιος σταυρός έρχεται, δεν είναι γίνεται να μην έρθει, περνάει τόσο όλος ο κόσμος το σταυρό. Μη με αφήσεις. Γιατί χωρίς Θεό
σε δύσκολες στιγμές, αρπάζει αυτός ο εξαποδίτης και χαίρεται γιατί ο άνθρωπος δεν ζητάει τον κύριο να είναι δίπλα του σε δύσκολες στιγμές. Όλοι περνάμε δύσκολες στιγμές. Όλοι. Να χορέψουμε και να παρακαλάμε να μας αξιώσει σαν τον ληστή. Σε στιγμές πόνου, σε στιγμές δεν ξέρω δυσκολίες, σε στιγμές ταλαιπωριών, προβλημάτων μεγάλων, θα του λέμε, Κύριε, μην με ξεχνάς. Όλα αυτά είναι σταυρός μας. Και άλλα ακόμα δεν έχουν περάσει αρρώστια, άλλες δυσκολίες μεγάλες τις έχουμε περάσει, που ίσως και χωρίς να καταλάβουμε έχει περάσει το χέρι του Θεού από πάνω μας και δεν έχουμε περάσει βάσανα μεγάλα. Βάσανα μεγάλα. Δοκιμασίες. Και... Θέλω λοιπόν, έλα. Να πω δύο λόγια. Ερώτηση. Ναι, σήμερα βλέπουμε ότι στην ανθρωπότητα, στη σημερινή, έχουν περάσει δεκάδες αιώνες. Βλέπουμε δισεκατομμύρια ανθρώπους άθεους. Αυτοί τι γίνονται. Λοιπόν, για να τώρα... τα ονομάσω ορισμένες χώρες. Όχι, δεν ονόματα, δεν μας χρειάζεται. Για χώρες. Εγώ θέλω να ξέρουμε ένα πράγμα. Αν ο Θεός τα γνωρίζει όλα και τα βλέπει όλα, το τι γίνεται είναι στα χέρια του. Το τι κάνω είναι στα χέρια μου. Το τι κάνω εγώ είναι στα χέρια μου. Γι' αυτό εγώ θα δώσω λόγο. Το τι κάνω εγώ. Βλέπω τη δική μου στραβωμάρα και πάω να δείξω, να πω ένα στραβός, να ένα στραβός. Δηλαδή, στραβός εγώ δίνω το στραβό τον άλλον αφού εγώ δίνω στραβωμάρα μου. Και νομίζω ότι δεν... Εννοείται, στην Κίνα είναι ένα δισεκατομμύριο, ένα μισό δισεκατομμύριο άνθρωποι. Λοιπόν. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πιστεύουν πουθενά. Πώς το ξέρεις. Όχι πώς. Όχι, δεν θα ήθελα να κάνω μία παράκληση. Εμείς δεν ξέρουμε τι κάνεις εσύ εγώ. Θα ήθελα να κάνω μία παράκληση. Επειδή το θέμα μας είναι ο Σταυρός του Κυρίου και εμάς μας ενδιαφέρει, καλό είναι να μην πάμε έξω του θέματος. Δεν μας ενδιαφέρει ο άπιστος, δεν μας ακούει ο άπιστος τώρα εδώ. Μας ακούει ο πιστός χριστιανός, αυτός που αγαπάει το σταυρό του Κυρίου. Λέει Απόστολος Παύλος. Αν σου είναι κάποια απάντηση αυτή, αδελφοί, ο λόγος του σταυρού, το κήρυγμα δηλαδή, που αναφέρεται στο σταυρό του Κυρίου, για εκείνους που προορίζουν, για εκείνους τους ανθρώπους που προορίζουν ή προετοιμάζουν, πες το έτσι, τον εαυτό τους για την απώλεια, μορία έστι, μορία, τι σημαίνει μορία, παραβομάρα. Έτσι χαρακτήριζαν το κήρυγμα των Αποστόλων. Ως μία νοησία. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος, εμείς οι Απόστολοι μωροί δια Χριστών. Ανόητοι είμαστε για το όνομα του Ιησού Χριστού. Λέμε λοιπόν ότι ο Σταυρός για εκείνους που είναι άθεοι είναι μωρία. Για εκείνους όμως που πιστεύουν είναι σωτηρία. Της μεν απολυμένης μορία έστι, της δε σωζωμένης σοφία Θεού και δύναμης και σωτηρία. Της δε σωζωμένης για εκείνους που ετοιμάζουν τον εαυτό τους για τη σωτηρία είναι σοφία ουράνια. Διάβαζα σήμερα στην προσκοληθούσα επιστολή
Τώρα, δεύτερο κεφάλαιο ήταν που λέει «Εμείς οι Απόστολοι, στο κήρυγμά μας μέσα αναφερόμαστε για μία σοφία του Θεού, τη σοφία που οι άρχοντες του κόσμου τούτου δεν την καταλαβαίνουν και που μπορεί να τη βλέπουν τη σοφία του Θεού. Δεν υπάρχει άνθρωπος επί της γης που να μην βλέπει τη σοφία του Θεού πάνω στα δημιουργήματα. Πάνω στα δημιουργήματα. Πού θα είσαι, στα ζώα, στα φυτά, στα άστρα, στη γη την ίδια, πού θα είσαι. Εκεί θα διαπιστώσεις ότι ο νους που τα έφτιαξε με σοφία απόλυτη και με ακρίβεια. Λοιπόν, ενώ μιλάει η δημιουργία που βλέπουμε τα μάτια μας για τη σοφία του Θεού, αυτοί του κόσμου σοφοί δεν τη βλέπουν τη σοφία αυτού του Θεού. Ο άνθρωπος του Θεού όμως φωνάζει «Πάντα η σοφία επί ίσας». Πάντα η σοφία επί ίσας. Άρα λοιπόν, ο σταυρός του Κυρίου είναι σημείο σωτηρίας για μας που πιστεύουμε. Για τους Εβραίους που σταυρώσανε είναι μορία. Τελείωσε. Και σκάνδαλο. Σκάνδαλο σημαίνει, η λέξη σκάνδαλο σημαίνει εμπόδιο που πέφτω απάνω και παίρνω τούμπα. Αυτό σημαίνει σκάνδαλο. Η πέτρα που πέφτει τάπ και σωριάζομαι κάτω. Σημαίνει σκάνδαλο. Λοιπόν για τους Εβραίους είναι πέτρα που πέφτουν και τσακίζονται. Ο Ιερός Χρυσόστομος πάνω στο μεγάλο εκείνο που είπα προηγουμένως καταπληκτικό ερώτημα το ληστή να ομολογεί το Θεό λέει «Εσταύρωσε και προσήλωσε ενδοσταυρό ύλης και παράδεισον επαγγέλει». «Εστάσου» λέει, «εσύ σταυρώθηκες». Και περάσανε, μάλλον για τον Κύριο αυτό, και περάσανε λέει καρφιά στα χέρια σου και εδώ δεις υπόσχεση στο ληστή να μπει στο παράδεισο. Κάνει το ερώτημα το μεγάλο. Θέλω να ξέρουμε ένα πράγμα. Θα το πω πολλές φορές. Όσο καιρό θεληματικά βαστάμε τον εαυτό μας σε απόσταση από πραγματικά βήματα να πλησιάσουμε τον Κύριο, θα μας φαίνονται αυτά αδιανόητα. Επαναλάβω, πραγματικά βήματα. Αποφασίζω, κάνω βήμα, μου στοιχίζει το βήμα, πλησιάζω τον Κύριο. Μου στοιχίζει. Δεν μου στοιχίζει, δεν νιώθω Κύριο. Αν δεν ακούσεις έστω και μια μικρή ειρωνία για το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, δεν είσαι χριστιανός, είσαι ψεύτης στην ουσία. Πρέπει να περάσει από πάνω σου αυτός ο ονειδισμός του Κυρίου. Λέει, ονείδιζε τον Κύριο. Ο ονειστής ονείδιζε τον Κύριο. Ένας μας λέει, τον εχλέβαζε, τον πήραζε τον Κύριο πάνω στο σταυρό. Αν δεν περάσει ο ονειδισμός του Χριστού και σε εμάς, δεν μιλάμε για σωστό χριστιανισμό. Είναι αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Είμαι έτοιμος να σε κάνω μετό, γιατί δεν είσαι ούτε ζεστός ούτε κρύος, αλλά είσαι χλιαρός. Χρειάζεται βήμα. Εμείς είμαστε όλοι χλιαροί. Μην το, αυτή τη κουβέντα μην λες έτσι. Θα πεις εγώ. Εγώ θα λες, ναι, εγώ, πες εγώ. Γιατί εγώ λέω για τον εαυτό μου το δικαίωμα να το λέω. Γιατί άλλοι μπορεί να αγωνίζονται και δεν το βλέπουμε εμείς. Καλώς. Δεν το βλέπουμε. Μακάρι να είναι έτσι. Έτσι είναι. Και να ευχόμαστε να είναι έτσι για όλους. Λοιπόν, να θυμηθούμε ότι άγγελοι τάχθηκαν φρουροί και σφράγισαν τον παράδεισο
όταν ο Αδάμ και η Εύα είπαν «Δεν κάνω υπακοή στο θέλημά σου». Γιατί εδώ πρόκειται περί αν υπακοής. Αυτή η ουσία του παρακτώματος του Αδάμ και της Εύας πρόκειται για ανυπακοής και ανυπακοή πληρώνεται. Όποια μορφή και αν έχει ανυπακοή θα τη φάει στο κεφάλι αυτός που δεν υπακοεί. Εδώ λοιπόν λέει τα χερουβίμ πήραν διαταγή και στάθηκαν στον παράδεισο να μην περάσει κανείς. Τώρα μπαίνει ο άρχοντας του παραδείσου και κουβαλάει και ένα κάτοικο καινούριο στον παράδεισο. Και αυτός είναι ο ληστής. Και αυτός είναι ο ληστής. Αν είχαμε τερό Χρυσόστομο, ζει στη χώρα των ζώντων, αλλά ζούσαμε στην εποχή του, θα ακούγαμε να λέει σε ένα από τα κήρυγματά του, όπως είναι αυτό εδώ δικό του κήρυγμα, ο ληστής στο σταυρό δεν ξέχασε το επάγγελμά του. Τι επάγγελμα είχε? Ληστής. Ληστής. Από ληστής επάγγελμα. Και στο σταυρό επάνω έκανε μία ληστεία. Ποια ληστεία έκανε, Βασίλη? Λίστεψε το παράδεισο. Λίστεψε. Ναι, κατόρθωσε και σταυρό επάνω, λίστεψε το παράδεισο. Ναι, έχει την έξι μια άνθρωπη. Επάγγελμα. Τώρα τον καλό ληστή λες ή τον... Τον καλό λέω, δεν είναι τον άνθρωπο. Αυτό πήγε στο παράδεισο. Λίστεψε το παράδεισο. Άρα λοιπόν, μας βάζει νου και γνώση ο ληστής και μας λέει, βλέπετε, και εγώ πόνεσα επάνω στο σταυρό. Μπορεί να πόνεσα, αλλά κέρδισε μας. Να πόνεσα, χωρίς πόνο δεν πήγα στο παράδεισο, ναι. Άσχετα ότι αυτό είναι οι αμαρτίες μου, όμως μέσα από τον πόνο αυτό βρήκα τον Χριστό, βρήκα τον παράδεισο. Κέρδισε τον παράδεισο. Χωρίς να περάσει από εκείνο το κανάλι, δεν έχει να δεις πρόσωπο Κυρίου. Αλλά δεν ξέχασε τη ληστεία όμως. Αφού ληστέψε το παράδεισο, πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Τελείωθηκε. Ο άλλος. Μπορείς να ληστέψεις το παράδεισο με τον πόνο όμως και με την εξομολόγηση και με τον βογγητό. Βοκούσες το σταυρό επάνω. Ο άλλος που πήγε. Ο άλλος πήγε στην κόλαση. Δεν χρειάζεται. Δεν πιστεύει και δεν είχε βρεθεί απάνω στα βράδια. Δεν το καταλάβει. Δεν το κέρδισε. Πολλοί άνθρωποι έχουν ομολογήσει ότι όσο καλό περνάγανε, χορεύανε και τα σκεδάζανε. Μόλις κόπηκε ο τρόπος αυτός της ζωής και πονέσανε λιγάκι, κύριε μου, βρήκα τον κύριο. Βρήκα τον κύριο. Όλες οι μεγάλες ηλικίες πάνε για τον κύριο Πράσο. Λοιπόν, πολύ συχνά έλεγε στον κύριο Σουλαζή εκεί ότι στην αρρώστια μου βρήκα τον Χριστό. Και ο ίδιος πάλι το δώσε τον Χριστό σε ασθένεια. Όταν σε ασθένεια πάνω. Λοιπόν, θα ήθελα να προσέξουμε δύο λόγους του Ιερού Χρυσοστόμου και να κλείσουμε το θέμα το περί Σταυρού και θα συνεχίσουμε άλλη δόση πάλι, γιατί η άλλη είναι τελευταία. Δεν έχουμε άλλη μπροστά μας να... έτσι. Διακοπή, όχι. Ναι, ναι, η τελευταία πριν του Πάσχα. Ναι, εντάξει, ναι, διακοπή. Πριν του Πάσχα, ναι. Κάνουμε διακοπές. Λοιπόν, μνήστητή μου εν τη βασιλεία σου, είπε ο ληστής. Μη παραδράμωμεν απλώς το ηρημένον, αυτό που ακούσαμε, μνήστητή μου, μη το ξεπεράσουμε απλά, απλώς. Μη δε επεσχυνθόμεν δάσκαλον λαβήν το ληστή, ούτε να ντρεπόμαστε, γιατί ο δάσκαλός μας, ο Χριστός, κάλεσε τον ληστή στον παράδεισο.
Ον ουκ επισκύνθη ο δεσπότης, ο ημέτερος πρώτον εις τον παράδεισον εις αγαγήν. Εμείς λέμε να μην τρεπόμαστε αυτόν τον ληστή που τον δέχτηκε προς τον παράδεισο. Προπαντός του τον ανθρώπο γένος άξιο φανένταν της πολιτείας εν τον παραδείσο. Αυτόν λέει τον ληστή που από όλο το ανθρώπινο γένος, από όλο, από Αδάμ μέχρι πέρα του όλο το προσπήκησε τον παράδεισο. Ο ληστής. Καθέκαστον τίνιν το ρημάτων εξετάσουμεν. Λέει ένα-ένα λόγο να εξετάσουμεν. Ή να μάθομεν και εντεύθεν του σταυρού τη δύναμη. Άμα εξετάσουμε λέει τα λόγια του μνηστητή μου και σήμερα θα στον παράδεισο ένα-ένα, τότε θα δούμε πίσω από αυτές τις κουβέντες τη δύναμη του σταυρού. Του σταυρού τη δύναμη. Ουδεγαρ είπε προς αυτόν, καθάπερ προς τον Πέτρον και Ανδρέαν, δεύτε και πίσω λίγης ανθρώπων. Προσέχτε τη διαφορά που λέει. Βρίσκεται τον Πέτρον Ανδρέα στη θάλασσα και του λέει: ελάτε να γίνετε ψάρας, να ψαρέψετε ανθρώπους. Δεν είπε εδώ: ελάτε να σε κάνω ψάρα, αλλά είπε να σε πάρω στον παράδεισο. Τελειωμένα πράγματα. Αυτοί είχαν να κάνουν ολόκληρη περιπέτεια στη ζωή για να ψαρέψουν ανθρώπους και να μπουν στον παράδεισο και εκείνος με ένα μνηστητή μου μπήκε στον παράδεισο. Επαναλαμβάνω: ολόκληρη πορεία ζωή η Απόστολη. Και μετά μπήκα στον παράδεισο. Ο ληστής, με μία στιγμή του χρόνου, μπήκε στο παράδεισο. Μπορεί να ήταν ληστής, αλλά μην τα ξεπερνάμε, γι' αυτό λέει, μην τα ξεπερνάμε χωρίς να έχουμε νου και γνώση. Κοιτάξτε τι διαφορά. Ο ένας μπαίνει με το τσακ και άλλοι μπαίνουν με μία πορεία ολόκληρης ζωής, με γεμάτη πόνο. Γεμάτη πόνο. Ουδε είπε προς τον ληστή ο Κύριος, ότι είπε στους 12, ότι καθίσεστε επί θρόνου, θρόνους κρίνονται στα 12 φυλά του Ισραήλ. Δεν είπε όμως στο ληστή θα σε βάλω να κάτσεις σε 12 θρόνους. Σματάς είπε σε 12 θρόνους. Λέει, το ληστή δεν τον αξίωσε, ούτε θαύματα να δει, ούτε νεκρό να αναστέλλεται, ούτε δαίμοντες να βγαίνουν, ούτε θάλασσα να υπακούει στο πρόσταγμά του, ούτε άκουσε να μιλάει ο Κύριος για τη βασιλεία του. Από πού έβγαλε το συμπέρασμα και τι είπε, πάρε μας τη βασιλεία σου. Ούτε θαύματα είδε, ούτε τυφλούς να ανοίγουν, ούτε κολλοί να περπατάνε, ούτε άρρωστοι να σηκώνονται, ούτε νεκροί να σε δει, τι είπε το ληστής. Θα έχει ακούσει, δεν μπορεί. Αφού ζούσε και δεν είδε. Αφού ήταν ληστής, ήταν ληστής. Αφού ρωτάει, πόθεν είδη και της βασιλείας το όνομα, πού ήξερε και το όνομα της βασιλείας. Ρωτάει ο Ιεροσόστομος. Είδομεν αυτού. Και αυτός Εβραίος κατηχημένος με την Παλιά Διαθήκη, δεν μπορεί, θα ήταν. Είδομεν αυτού την σύνεση την πολύ. Εντάξει. Είχε σύνεση πολύ, μυαλό είχε. Αντίστοιχο. Ναι. Πραγματικά είχε. Ελιδόρυφη είναι αυτόν ο έτερος ληστής. Ο άλλος ληστής τον έβριζε, λέει. Και ο έτερος ληστής, ο συσταυρούμενος, ή να πληρωθεί το παρά του προφήτου και λοιπά, με τα ανώμονα λογίστη. Θέλω, τελείωσα, να τονίσω τούτο το πράγμα και να κλείσω το θέμα. Όχι εντελώς, θα μείνει ανοιχτό και ακόμη. Ότι τα μεγαλεία που ο ουρανός δείχνει στους ανθρώπους που έχουν τα μάτια που μακαρίζει ο Κύριος, που έχουν τα μάτια που μακαρίζει ο Κύριος, ημών δε μακάρι οι οφθαλμοί. Λέει στους πατάς, εσείς είστε ευτυχισμένοι γιατί έχετε ανοιχτά τα μάτια και βλέπετε όσα αυτοί δεν βλέπουν και ακούτε όσα αυτοί δεν ακούνε. Το είπε ο Κύριος. Επειδή λοιπόν η Εκκλησία μας και ό,τι προσφέρει η Εκκλησία είναι το μεγαλείο του ουρανού,
που έφερε ο Χριστός στον κόσμο για να γίνει αυτό το μεγαλείο σε μας αίσθητο. Μην νομίζουμε ότι δεν δίνει ο Θεός ζωντανά μηνύματα. Ολοζώντανα μηνύματα δίνει. Αλλά να είμαστε όμως τουλάχιστον στη χώρα λίγο των ζώντων. Λέει, ένας ζωντανός καταλαβαίνει πως είναι ζωντανή. Ένας πεθαμένος καταλαβαίνει πως είναι ζωντανή. Δεν χαμπαρίζει γρή πως είναι ζωντανή. Λοιπόν, όσοι έχουν Χριστό και καλλιεργούν το πράγμα του Χριστού μέσα, αυτοί αντιλαμβάνονται όσο παίρνει το ποτήρι μέσα της ψυχής τους μηνύματα από τον ουρανό, ζωή ουράνια. Αυτό πρέπει να παρακαλέσουμε, να μας το αφήσει ως δώρο ο Κύριος. Για να μην έχουμε απορία και να λέμε, δεν ζει αυτός, τα ακούει, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Λάθος κάνεις. Υπάρχουν, λέει, και ο προφητής Ηλίας, αλλά και ο Απόστολος Παύλος. Ο προφητής Ηλίας πήρε το μήνυμα το Θεό ότι είναι 7.000 που με λατρεύουν μες στο Ισραήλ. Και ο Απόστολος Παύλος λέει ότι λίμα κατεκλογήν γέγονε. Λίμα κατεκλογήν. Σημαίνει, υπάρχει ένα εκλεκτό υπόλοιπο, αγαπητέ Τάκη, που αυτό λόγω της διαθέσεως που έχει να αγαπάει τον Κύριο, αυτό θα σωθεί. Το υπόλοιπο το πολύ, αφού το ξεγράφει ο Κύριος, γιατί ξεγραφτεί από μόνο του, θέλουμε να σωθεί, αλλά δεν θέλει από μόνο του. Όχι, εγώ σας έκανα μία... το απάντησα αυτό. Αυτό το αυτό είναι αυτή η εμφάνιση. Εκλεκτή. Ο Κύριος είπε το πίμνιό μου είναι μικρό. Μη φοβήστε το μικρό πίμνιο. Συνεπώς, ήρθα να σας καλέσω όλους. Με ακούσανε λίγοι, αυτοί που με ακούσανε είναι σωσμένοι. Αυτοί που δεν με ακούνε, γιατί λέει, όταν θα ακουστεί το Ευαγγέλιο σε όλη τη κτήση, τότε θα έρθει ο Κύριος να κάνει την παρουσία του, τη δεύτερη παρουσία. Ακόμα φαίνεται δεν έχει φτάσει το μήνυμα σε όλα τα αυτιά του κόσμου, για να γίνει η παρουσία του. Λοιπόν, να πω κάτι. Να πεις. Στην Πορταίτη, στο Άγιο Όρος, όταν πήγανε εκεί και σφάξανε όλους τους μοναχούς, στο τέλος πάει και έχει πάει και την Παναγία που έβγαλε το αίμα. Και μόλις είδε ο ληστής αυτό την Παναγία και μετανόησε και το έγινε και Άγιος και όσοι μείναν από αυτούς γίνανε μοναχοί και αυτός έγινε ο Άγιος Βάρβαρος. Είναι γραμμένο, είναι απάνω εκεί η εικόνα του Άγιου, αν το έχεις δει. Η Παναγία. Ναι, Παναγία. Το έχει πάει εδώ, ναι. Το σπαθί, το έχει φάει και η Παναγία. Είναι ο Άγιος Βάρβαρος, δηλαδή αφού μετανόησε, αφού διασφάξει χίλιους μοναχούς, είχαν μείνει πολύ λίγοι αυτοί. Όχι, ο άνθρωπος έπρεπε να πάρει το μάθημα για να αλλάξει τρόπο ζωής, γιατί το λοιπόν ήταν η Παναγία. Λοιπόν, ήταν η Παναγία. Λοιπόν, αδέρφια, θέλετε τίποτα άλλο. Ωραία. Άγιος ο Θεός. 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 Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, ανταστήθη το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει ημίν σήμερα, και άφεσε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μην σε ενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από τον ημών. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέσσον εις ως ημάς. Αμήν. Και την άλλη Δευτέρα και μετά θα το Πάσχα. Να τραβήξουμε το τραπέζι παραπέρα λίγο.